Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Γνώρισα τον Βαγγέλη Μπέκα μέσα από το 13ο υπόγειο, το πρώτο του μυθιστόρημα το 2009. Ακολούθησαν τα βιβλία «Φετίχ» και «Η Αισιόδοξη». Αργότερα έμαθα ότι γράφει σενάρια και συντονίζει εργαστήρια δημιουργικής γραφής, καθώς και τις εκδηλώσεις για το Βραφείο Νέο Λογοτέχνη, που αναδεικνύει τις νέες και ταλαντούχες φωνές στην ελληνική πεζογραφία. Πριν από λίγο καιρό είχα τη χαρά να τον συναντήσω και να προσθέσω στη βιβλιοθήκη του πρώτου ένα ακόμα βιβλίο, «Το Μαύρο Φυλαχτό». Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται σε μια εποχή ταυτισμένη με την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και την Επανάσταση. Ο Βαγγέλης Μπέκας μας ταξιδεύει με το Μαύρο Φυλαχτό από το Σούλι ως τους Κορφούς, όπου ο ήρωας και αφηγητής του βιβλίου, ο Μάρκος, θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο κόσμους που αναπόφευκτα θα συγκρουστούν μέσα του. Από τη μια τα παριζιάνικα αρώματα, από την άλλη το Σούλι. Δύο κόσμοι όπου οι γυναίκες γράφουν ιστορία. Μια ιστορία για μια συγκλονιστική εποχή. Βρισκόμαστε στο 1797. Η Γαλλική Επανάσταση εξαπλώνεται στην Ευρώπη, φτάνει μέχρι και τα Επτάνησα, όπου καταλύεται η Βενετοκρατία μετά από πάρα πολλούς αιώνες. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο του Μαύρου Φυλαχτού, το οποίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Μάρκο. Ο Μάρκος είναι ένας σουλιώτης, δεν είναι και τόσο θαραλέος, έχει άλλα χαρίσματα, είναι εύστροφος, γνωρίζει κάποια κολυβογράμματα, είναι πολύ καλός μουσικός, παίζει τον ταμπουρά του. Στέλνεται λοιπόν στην Κέρκυρα από τους σουλιώτες ως κατάσκοπος για να καταλάβει αν οι Γάλλοι δημοκρατικοί έρχονται σαν φίλοι εχθροί. Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλίπασσας παραμονεύει. Πηγαίνει λοιπόν στην Κέρκυρα, έρχεται σε επαφή με τους Γάλλους επαναστάτες αλλά και τους ντόπιους δημοκρατικούς. Θα γνωρίσει και τον Περεβό, ο οποίος ήταν ένας από τους συντρόφους του Ρίγα Φεραίου, και μέσω του Περεβού θα γνωρίσει και τις νέες ιδέες. Παράλληλα όμως, το Σούλι, το οποίο πολιορκείται από τον Αλίπασσα, βρίσκεται δολοφονημένη αδερφή του. Και όταν τότε, εκείνη την εποχή, κάποιος σκότωνε μια γυναίκα στο Σούλι, θα έπρεπε για εκδίκηση να σκοτώσεις 4 άντρες από τη φάρα του Φωνιά. Αυτό ήταν και ένα στοιχείο που όταν το διάβασα σε ένα ιστορικό εγχειρίδιο με έκανε να γράψω αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα, μπολιάζοντάς το με στοιχεία αστυνομικού μυθιστορήματος που προκύπτουν μέσα αυτή τη βεντέτα. Στη συνέχεια λοιπόν ο Μάρκος όχι μόνο κατασκοπεύει τους Γάλλους, αλλά πρέπει να λύσει και το μυστήριο ποιος σκότωσε την αδερφή του και να βρει και το θάρρος για να εκδικηθεί και αυτό. Ενώ ο Αλίπασσας ετοιμάζεται να επιτεθεί για τελευταία φορά στο Σούλι. Το ιστορικό μυθιστόρημα του Βαγγέλη Μπέκα «Μαύρο Φυλαχτό» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».